Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό και τον δοξάζουμε γιατί μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε για οποιοδήποτε ζήτημα, θέμα μας αναφέρετε με email που τώρα, στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, αλλά ούτε και ποτέ θεωρήσαμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι. Εκείνο το οποίο πιστεύουμε είναι ότι είμαστε μαθητές, μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαθητεύουμε μαζί με εσάς, όλοι μαζί, μέσα από το Λόγο Του για τα πράγματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινή μας ζωή. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με την αγαπητή μας Νικολίνα από την Αλβανία. Διαβάζω. Σας παρακαλώ εξηγήστε μου το εδάφιο Α Κορινθίους 15 ΙΕ 29. Σας αγαπώ πολύ με αγάπη Χριστού. Και εμείς αγαπητοί Νικολίνα, σε αγαπάμε πάρα πολύ, δεν σε γνωρίζουμε, αλλά σε αγαπάμε την αγάπη του Χριστού και ευχόμεθα ο Θεός να σε ευλογεί πάντοτε πλούσια, πάντοτε στη ζωή σου, στην οικογένειά σου και στην πορεία σου τη χριστιανική μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Ας δούμε όμως το εδάφιο Α Κορινθίου, Κορινθίους, ΙΕ 15 και 29. Διαβάζω. Επειδή τι θέλουσι κάμει οι βαπτιζόμενοι υπέρ των νεκρών, εάν το όντι οι νεκροί δεν αναστένονται, διατί και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών. Ναι, αγαπητή Νικολίνα, είναι πράγματι ένα δύσκολο εδάφιο. Έχουν δοθεί πολλές απαντήσεις, ιδιαίτερα με ιστορικά γεγονότα και χαρακτηριστικά τι συνέβαινε την εποχή εκείνη. Όμως εμείς επειδή πιστεύουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στον αιώνα, δεν ίσχυε για κάποτε ενώ τώρα δεν ισχύει, αλλά ό,τι είναι γραμμένο ισχύει για τότε, για τώρα και για πάντοτε, καθώς λέει άλλωστε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ότι όλα θα παρέλθουν, τίποτα δεν θα μείνει, παρά μόνο ο Λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος θα μείνει στους αιώνες των αιώνων. Γι' αυτό ας προσπαθήσουμε να δώσουμε αυτή τη γνώμη την οποία έχουμε εμείς επάνω στο εδάφιο αυτό. Επειδή τι θέλουσι κάμει βαπτιζόμενοι υπέρ των νεκρών, εάν το όντι οι νεκροί δεν αναστένονται, διατί και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών. Και επειδή ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο γράφει «Και εσάς πρώτο εδάφιο», δεύτερο κεφάλαιο πρώτο εδάφιο, «Και εσάς όντας νεκρούς δια τας παραβάσεις σας και τας αμαρτίας σας, σας εζωποίησεν, εις τα οσοποίας περιπατήσατε κάποτε, κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίο ενεργεί την σήμερον εις τους ιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημεν κάποτε, κατά τας επιθυμίας του σαρκός μας, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός μας και των διαλογισμών μας και ήμασταν εκφύσεως τέκνα οργής ως και οι λοιποί». Άρα λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό, δεν τους έχει επισκεφθεί ο Χριστός, δεν τους έχει αναγεννήσει ο Πατέρας Θεός δια του εις Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εις ελπίδα ζώσα, κατά το Λόγο του Θεού είναι νεκροί για τις παραβάσεις τους και τις αμαρτίες τους. Όταν όμως επικαλεστούν το όνομα του Ιησού Χριστού, πιστέψουν δηλαδή στον Χριστό και ζητήσουν
από το Θεό να τους αναγεννήσει, τότε ο Θεός τους αναγεννάει και αφού αναγεννηθούν εις ελπίδα ζώσα, εντέλεται ο Λόγος του Θεού να βαφτιστούν εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Και έτσι οι νεκροί, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, το 6ο κεφάλαιο και το 4ο εδάφιο, συνετάφημεν, μάλιστα διαβάσω από το 3, ή αγνοείται ότι όσοι ευαυτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν εις τον θάνατο αυτού ευαυτίστημεν, δηλαδή όταν βαφτίζεται κάποιος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, στην πραγματικότητα ευαυτίστημεν στον θάνατο αυτού ευαυτίστημεν, στην πραγματικότητα βαφτίζεται στο θάνατο του Χριστού. Και εξηγεί, συνετάφημεν λοιπόν μεταυτού δια του βαφτίσματος εις τον θάνατον, είναι καθώς ο Χριστός ανεστήθη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέαν ζωήν. Διότι εάν γίναμε σύμφυτοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είστε σύμφυτοι και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως αυτού. Άρα λοιπόν, νεκρίοντας για τις παραβάσεις μας και τις αμαρτίες μας, έρχεται ο Θεός, μας ελκύει με την αγάπη του κατά το λόγο του, σε αγάπησα με αγάπη σε αιώνια και σε ήλκησα με έλεος, μας αποκαλύπτει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Εάν το αποδεχτούμε και το πιστέψουμε και επικαλεστούμε το όνομα του Ιησού Χριστού, τότε θα σωθούμε, δηλαδή θα μας αναγεννήσει ο Θεός εις ελπίδα ζώσα, δηλαδή θα πεθάνουμε για τον κόσμο και θα αναστηθούμε, θα ξαναζήσουμε για τη ζωή την αιώνια. Αφού όμως πεθάνουμε, θα πρέπει να συμμετάσχουμε και στο βάφτισμα εν ύδατι για να γίνουμε και σύμφυτοι της ταφής του Χριστού, καθώς γίναμε σύμφυτοι του θανάτου του Χριστού. Βγαίνοντας δε από το νερό, γινόμαστε και σύμφυτοι της Αναστάσεως του Χριστού, ώστε πλέον δεν ζούμε μία ζωή θανάτου ως τέκνα οργής, αλλά ζούμε μία ζωή Αναστάσεως ως τέκνα Θεού, κληρονόμους Θεού, κληρονόμοι Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, όσοι βαφτιζόμαστε υπέρ των νεκρών ενώ ζούμε, γιατί υπάρχουν δύο θάνατοι, δύο είδη νεκρών ανθρώπων. Ο πρώτος θάνατος που είναι ο φυσικός, ο αποχωρισμός της ψυχής από του σώματος, και ο δεύτερος θάνατος που είναι ο πνευματικός, ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό. Ζώντες λοιπόν μέσα στις παραβάσεις μας και τις αμαρτίες μας, είμαστε πεθαμένοι από τη ζωή του Θεού. Είμαστε νεκροί για τις αμαρτίες μας και τις παραβάσεις μας. Με την αναγέννησή μας πεθαίνουμε για τον κόσμο και γινόμεθα νέα κτίσματα, καθώς λέει τα πάντα γίνονται νέα, ο Λόγος του Θεού, και επιπλέον δια του βαφτίσματός μας γινόμαστε σύμφυτοι της ταφής του Χριστού και βγαίνοντας από το βάφτισμα εν είδα της άφεση αμαρτιών γινόμαστε σύμφυτοι της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, κατά την ταπεινή μας γνώμη, το υπέρ των νεκρών είναι υπέρ των ημών των νεκρών, όπως λέει και ξαναδιαβάζω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εφεσίους, β' κεφάλαιο και 5 εδάφιο, και ενώ είμεθα νεκροί δαντία τα αμαρτήματά μας, εζωοποίησεν ημάς ο Θεός μετά του Χριστού και συνανέστησε και συνεκάθισε εν της επουρανής δια του Ιησού Χριστού, δια να δείξει στους υπερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού και της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Επαναλαμβάνω λοιπόν πάλι το 5 εδάφιο, και ενώ είμεθα νεκροί δια τις αμαρτίες, ζώντες έξω από την παρουσία του Θεού είμεθα νεκροί δια τις αμαρτίες, ο Θεός μας ζωοποίησε, μας ανέστησε μέτα του Χριστού και μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν,
Κατά την ταπεινή μας γνώμη, το εδάφιο αυτό στο οποίο αναφέρεσαι, αγαπητή Νικολίνα, είναι για την αναγέννησή μας, αναφέρεται στην αναγέννησή μας, στο βάφτισμά μας εν ύδατη και στην ζωή μας εν Χριστώ Ιησού στη συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το email που μας έστειλες και ευχόμαστε πάντοτε ο Θεός να σε ευλογεί πλούσια και κατά πάντα στο όνομα του Χριστού μας. Μία Κροάτρια ανώνυμη. Παρακαλώ πολύ πείτε μου εάν η γυναίκα που βάφει τα μαλλιά της πράττει αμαρτία. Την άποψή μας πάλι θα σου πούμε όπως την καταλαβαίνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Μία γυναίκα η οποία βάφει τα μαλλιά της πρώτα πρώτα έχει φρόνημα κοσμικό. Και αυτό προφανώς έχει συνέπειες. Γιατί λέγει ο Λόγος του Θεού, μη αγαπάς τον κόσμο, μη δέτα εν τον κόσμο. Ο κόσμος είναι αυτός που έφερε τη συνήθεια στους ανθρώπους και φέρνει την συνήθεια στους ανθρώπους και μάλιστα στις γυναίκες, αλλά και στους άντρες πολλές φορές, είτε για τις γυναίκες τους είτε για τον εαυτό τους, όπου τους οδήγησε το κοσμικό φρόνημα να βάφουν τα μαλλιά τους τάχα ότι θα είναι πιο ωραίες. Είτε αν είναι καστανές ή μελαχρινές να γίνονται ξανθές ή αντίθετα, είτε αν έχουν μεγαλώσει και έχουν κριζάρει τα μαλλιά τους, να τα βάψουν σε ένα άλλο χρώμα για να φαίνονται ίσως νεότερες. Εάν λοιπόν, που αυτό είναι μετά πάσης βεβαιότητος, η αγάπη τους για τον κόσμο και για τα εν το κόσμο τους οδήγησαν να βάφουν τα μαλλιά τους, τότε ισχύει σε αυτούς αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι αυτό. Άρα λοιπόν είναι πολύ επικίνδυνο εάν η αγάπη μας προς τον κόσμο, προς το κοσμικό φρόνημα μας οδηγεί στο να λιώσουμε την εμφάνισή μας είτε με τα μαλλιά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και μάλιστα κατά μόνιμο τρόπο όπως είναι η βαφή των μαλλιών, τότε όχι μόνο είναι αμαρτία αλλά είναι και μόνιμη αμαρτία που είναι και άκρος επικίνδυνη για το χριστιανό που έχει επίγνωση του Λόγου του Θεού. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο πιο σοβαρό ακόμη ζήτημα για τα βαμμένα μαλλιά. Είναι αυτό το οποίο λέγει η Γραφή στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Διαβάζω το 14 εδάφιο. Μακάρι οι πράτοντες τα σεντολάς αυτού δια να έχουν εξουσίαν επί το δρόμο εδέντρων της ζωής και να εισέλθωση δια των πυλώνων εις την πόλη. Έξω δε είναι οι κίνες και οι μάγοι, οι πόρνοι, οι φωνείς και οι δολολάτρε και το τελευταίο έχει σημασία και πας ο αγαπών και πράτων το ψεύδος. Είναι πάρα πολύ σοβαρό λοιπόν να έχεις άλλα μαλλιά και να εμφανίζεσαι με διαφορετικά, να έχεις ένα χρώμα μαλλιών και να εμφανίζεσαι με διαφορετικό, επειδή όχι μόνο αγαπάς τον κόσμο, αλλά και πράττεις και αγαπάς το ψεύδος. Λες ψέματα μόνιμα. Ότι είσαι ξανθιά ενώ είσαι μελαχρινή. Ότι είσαι μελαχρινή ενώ είσαι ασπρομάλα. Είναι πολύ σοβαρό. Και θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία εμείς οι χριστιανοί, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος τα τελευταία αυτά χρόνια σε όλες τις εκκλησίες, σε όλα τα δόγματα, σε όλες τις άκρες της οικουμένης της γης έχει αρχίσει και μπαίνει έντονα και αλλοιώνει το χαρακτήρα το χριστιανικό που ο Θεός θέλει να έχουμε. Γίνεται ο άνθρωπος πιο επιπόλαιος στα πράγματα του Θεού. Χάνει το φόβο του Θεού. Θεωρεί το Λόγο του Θεού αυστηρό. Και αυτούς που κηρύττουν το Λόγο του Θεού τους κατακρίνει. Γιατί η Εκκλησία, η καρδιά του ανθρώπου έχει γεμίσει με το κοσμικό φρόνημα. Για το οποίο ο Απόστολος Ιάκωβος λέει κάτι που δεν μπορούμε να το περιφρονήσουμε λέγοντας
δεν εξεύρεται ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού? Όταν λοιπόν αγαπάς και πράττεις τα εν το κόσμο, αγαπάς τον κόσμο και είσαι φίλος του κόσμου. Και μάλιστα στο 4ο κεφάλαιο που διαβάζω και στο 4ο εδάφιο γράφει ο Απόστολος Ιάκωβος «Μιχοί και μιχαλίδες». Για ποιους αναφέρεται? Δεν εξεύρεται ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού? Για αυτούς που αγαπάν τον κόσμο και τα εν το κόσμο. Όποιος λοιπόν θέλει να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρό γεγονός η εκοσμίκευση που εισέρχεται στις καρδιές των χριστιανών, ανδρών και γυναικών, και μέσα από την καρδιά μας βγαίνει και στην Εκκλησία, και λίγη ζήμη κάνει όλο το φύραμα ένζυμο. Ο Θεός να μας φυλάξει και να μας προστατεύει από το φρόνημα το κοσμικό, το οποίο οδηγεί μακριά από την αγάπη του Πατρός και καθιστά τον άνθρωπο εχθρό του Θεού. Ο Θεός να μας φυλάει και ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητοί μας φίλοι, για την ερώτηση την οποία μας έστειλες. Συνεχίζουμε με την αγαπητή μας Ελένη. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Θα ήθελα να σχολιάσετε από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον το Ζήτα κεφάλαιο και εδάφιο 5. Η ολοκλήρωση της αναγέννησης γίνεται με το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Για να πάμε λοιπόν στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, στο κεφάλαιο Ζήτα, μάλλον γάμα, λάθος διάβασα, κεφάλαιο γάμα, εδάφιο 5. Απεκρίθη ο Ιησούς, αληθώς αληθώς σας λέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ και το γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Μη θαυμάσεις ότι σοι είπων, πρέπει να γεννηθεί άνωθεν. Η ολοκλήρωση της αναγέννησης γίνεται με το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος? Όχι. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η αναγέννηση από την βάπτιση, την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Η αναγέννηση προέρχεται από τη μετάνοια του ανθρώπου, την εξομολόγηση των αμαρτιών στον Χριστό και την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού, τότε ο Θεός έρχεται. Επειδή ο άνθρωπος πιστεύει ότι τον Ιησού Χριστό τον ανέστησε ο Θεός και ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, ο Κύριος, ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων και ο Κύριος των Κυρίων, τότε ο Πατέρας τον αναγεννάει εις ελπίδα ζώσα, εις κληρονομίαν άφθαρτον, αμίαντον, αμάραντον, πεφυλαγμένην στους ουρανούς για μας. Τον αναγεννάει, δηλαδή του συγχωρεί τις αμαρτίες, που είναι το μεγάλο χώρισμα μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ο Θεός δεν μπορεί να πλησιάσει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό, γιατί το χώρισμα το μεγάλο, αυτό το εμπόδιο το μεγάλο να πλησιάσει ο άνθρωπος τον Θεό και ο Θεός τον άνθρωπο είναι οι αμαρτίες του ανθρώπου, γιατί ο Θεός είναι Άγιος και ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Όταν όμως επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, εξομολογηθεί τις αμαρτίες του, μετανοήσει για τις αμαρτίες του, ζητήσει το αίμα του Ιησού Χριστού να τον καθαρίσει από πάσης αμαρτίας, γιατί ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, τις παραβάσεις μας, τις ανομίες μας, και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, τότε ο Θεός τον αναγεννάει. Αυτή είναι η αναγέννηση. Και γίνονται τα πάντα νέα, τα αρχαία παρέρχονται. Αλλάζει τελείως η ζωή του ανθρώπου, μα τελείως. Αλλάζουν οι επιθυμίες της σαρκός του ανθρώπου. Έχει πια επιθυμίες σαρκός αγιασμού και καθαρότητος και όχι παράβασης αμαρτίας και ανομίας. Αλλάζουν οι επιθυμίες της καρδιάς του ανθρώπου, γιατί αλλάζει την καρδιά του ανθρώπου. Του δίνει νέα καρδιά. Και αυτή η νέα καρδιά δεν είναι σκληρή, αμετανόητη,
αλλά είναι απαλή και τρυφερή, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού, όχι λίθινη αλλά σάρκινη. Απαλή και τρυφερή, που μπορεί και αγαπάει, που μπορεί και μετανοεί, που μπορεί και συγχωρεί. Είναι μια καρδιά νέα που μόνο ο Θεός δια του Ιησού Χριστού μπορεί να αλλάξει την καρδιά του ανθρώπου με την αναγέννηση. Και όπως λέγει μάλιστα ο Λόγος του Θεού, με το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα το Άγιο ο Θεός μας αναγεννά, εις ελπίδα ζώσα. Στη συνέχεια όμως, οι συγχωρεσμένες μας αμαρτίες πρέπει να φύγουν από πάνω μας. Γι' αυτό πρέπει να βαφτιστούμε στο όνομα, κατά το Λόγο του Θεού, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεσιν αμαρτιών. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, το βάφτισμα, όπως περιγράφει ο Λόγος του Θεού στην Επιστολή προς Κολοσσαείς, και διαβάζω από το κεφάλαιο Β και το εδάφιο 9, διότι εν αυτό το Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός και εσείς είστε πλήρης εν αυτό, ο οποίος είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Όταν αναγεννάται ο άνθρωπος λοιπόν, έρχεται ο Χριστός μέσα του, μπαίνει αυτός μέσα στο Χριστό, έρχεται η Βασιλεία του Θεού μέσα του, μπαίνει αυτός μέσα στη Βασιλεία του Θεού, συγχωρούνται οι αμαρτίες, αλλά πρέπει, όπως είπαμε, και να αφαιρεθούν, να αφαιθούν. Και λέγει η Γραφή στο 11 εδάφιο, εις τον οποίον Χριστόν και περιετμήθητε με περιτομή να χειροποίητον, δηλαδή απεκδιθέντε στο σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια της περιτομής του Χριστού, πως συνταφέντες μετ' αυτού εν το βαπτίσματι δια του οποίου και συνανέστητε δια της πίστεως ενεργίας του Θεού. Άρα λοιπόν το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό στην πορεία του χριστιανού για να ολοκληρωθεί σαν παιδί του Θεού είναι να βαφτιστεί εν ύδατις άφεση αμαρτιών, δηλαδή να απεκδηθεί το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, να ταφεί ο παλιός ο άνθρωπος, να συμμετάσχει δηλαδή στην περιτομή του Χριστού που είναι το βάφτισμα εν ύδατι εις άφεση αμαρτιών. Και τότε και στη συνέχεια, σύμφωνα με την επαγγελία του Θεού και το Λόγο του Θεού, ο άνθρωπος πιστεύει ότι ο Χριστός πλέον είναι έτοιμος να τον βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου και Πυρή, να πληρωθεί δηλαδή για πρώτη φορά, αυτό είναι το βάφτισμα εν πνεύματι Αγίου και Πυρή, να πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο, πιστεύει ότι ο Χριστός είναι έτοιμος να τον βαφτίσει, γι' αυτό και το εξητάει, γι' αυτό και πειθαρχεί στο Λόγο του Θεού, γιατί θέλει ο Θεός να τον βαφτίσει δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου, και ο Χριστός τον βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Δηλαδή, άλλο είναι η αναγέννηση και άλλο είναι το Πνεύμα το Άγιο. Με την αναγέννηση ο άνθρωπος, καθώς αναγεννάται από το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, λαμβάνει Πνεύμα Άγιο, καθώς λέει και ο Χριστός, εν εφήσεσαι σε αυτούς και είπε λάβετε Πνεύμα Άγιο όταν πίστεψαν και τον είδα, γιατί τον είδαν αναστημένο, όταν πίστεψαν στην Ανάστασή Του. Όμως είναι όπως αυτό το ποτήρι έχει νερό, έτσι είναι ο αναγεννημένος άνθρωπος, έχει Πνεύμα Άγιο. Ο Θεός όμως δεν θέλει να παραμείνει σε αυτή την κατάσταση το παιδί Του, αλλά θέλει ο Θεός να του δώσει δύναμη, γι' αυτό και δίνει εντολή, μείνατε τότε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, στην Ιερουσαλήμ, έως σου λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι προς εσάς, προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Αυτή είναι η επαγγελία του Πατρός, την οποία πιστεύουμε, και πιστεύουμε, και επειδή πιστεύουμε πειθαρχούμε στο Λόγο του Θεού, πως εξητώντας το Πνεύμα το Άγιο, δοξολογώντας τον Θεό, ευχαριστώντας τον Θεό, γιατί είμαστε βέβαιοι ότι ο Χριστός θα μας βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και πρέπει να την βαφτίζει. Όταν λοιπόν είναι αναγεννημένος ο άνθρωπος, έχει Πνεύμα Άγιο όπως το ποτήρι αυτό το νερό. Αλλά όταν έρθει ο Χριστός και τον βαφτίσει και τον πληρώσει με Πνεύμα Άγιο, τότε αυτό το ποτήρι γίνεται πηγή
το ποτήριο υπερχυλίζει και συνεχίζει να τρέχει, να τρέχει, να τρέχει, μέχρι ότου ποτέ δεν σταματάει και με αυτόν τον τρόπο καθαρίζεται ο άνθρωπος, πληρούται ο άνθρωπος Πνεύματος Αγίου, παίρνει δύναμη Πνεύματος Αγίου και γίνεται δυνατός εν Πνεύματι Αγίου. Άρα λοιπόν, αγαπητή Ελένη, η αναγέννηση δεν ολοκληρώνεται με το βάφτισμα του Πνεύματος του Αγίου. Η ζωή του χριστιανού αρχίζει με τα τρία αυτά χαρακτηριστικά και προχωράει στο τέταρτο, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος την πρώτη μέρα της Πεντηκοστής. Διαβάζω από τις Πράξεις των Αποστόλων το πρώτο κεφάλαιο, το δεύτερο κεφάλαιο και το 38 εδάφιο. Εκεί είπε ο Πέτρος προς αυτούς: «Μετανοήσατε», αναγεννηθείτε δηλαδή, «και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών, το βάφτισμα εν ύδατι. Και το τρίτον, και τότε θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι τη δωρεάν, την επαγγελία δηλαδή, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα σας μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών». Αυτή είναι η αρχή και η ταυτότητα του χριστιανού που περπατάει μετά ως εξής: «και με άλλους πολλούς λόγους διεμαρτύρετο και προέτρεπε λέγον, σώθητε από τις διεστραμμένης ταύτης γενεάς». Σωθείτε από τη διεστραμμένη αυτή γενεά. Σωθείτε, ελευθερωθείτε από τη διεστραμμένη αυτή γενεά. Ζήστε αγίως, δικαίως και ευσεβώς. Καθώς με τη χάρη του Θεού αναγεννηθήκαμε εις ελπίδα ζώσα, καθώς είναι γεγραμμένο «κατά χάριν είστε σωσμένοι δια της πίστεως», μας δικαίωσε ο Θεός διότι πιστέψαμε στον Ιησού Χριστόν και μας αναγέννησε, αλλά μας προτρέπει να ζητήσουμε και να ζητάμε το Πνεύμα το Άγιο για να απολαμβάνουμε τη δύναμη του Θεού. Να λαμβάνουμε και να ζούμε εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου, με δύναμη πίστεως και με δύναμη Πνεύματος Αγίου. Και από εκεί και πέρα ο χριστιανός πια περπατάει σύμφωνα με τη χάρη του Θεού τη Σωτήριο που μας έσωσε και η οποία μας διδάσκει να αρνηθόμεν την ασέβεια τας κοσμικάς επιθυμίας. Πρέπει δηλαδή ο χριστιανός να αρνείται την ασέβεια, δηλαδή να μένει ευσεβής στο φόβο του Θεού και να αρνείται την ασέβεια, δηλαδή να αποχωρίζεται και από τους ασεβείς, αλλά να αποχωρίζεται και από σκέψεις ασέβειας, να λειτουργεί εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου ο φόβος του Θεού στη ζωή του και τας κοσμικάς επιθυμίας. Αλλά τι επιθυμίες να έχει? Πνευματικές. Να έχει μια ζωή πνευματική. Μια σχέση με το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Να είναι όσιος αφιερωμένος εις τον Θεό. Άγιος, ξεχωρισμένος από τον κόσμο. Καθώς αρνείται την ασέβεια και τας κοσμικάς επιθυμίας. Και δεύτερον, να ζήσουμε πλέον σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς στον παρόντα αυτό αιώνα. Η ζωή μας πια να είναι με σοφία, με δικαιοσύνη και με φεύγω Θεού στον παρόντα αυτό αιώνα. Τον πονηρό, της αμαρτίας, της παράβασης, της ανομίας. Και τέλος να ζούμε, μας διδάσκει η χάρη του Θεού που μας έσωσε, η Σωτήριος, να προσμένουμε τη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Τρία είναι λοιπόν τα χαρακτηριστικά της ζωής του χριστιανού αφού αναγεννηθεί, βαφτιστεί εν ύδατι στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών και πληστεί Πνεύματος Αγίου. Τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά κατά το λόγο του Αποστόλου Πέτρου: «Σώθητε από τις γενεάς αυτής της διεστραμμένης».
Πρώτον, η χάρις του Θεού που μας έσωσε, η σωτήριος μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τα κοσμικά επιθυμίας. Δηλαδή να φύγουμε από τον κόσμο τελείως. Δεύτερον, να ζούμε σοφρόνος με σοφία Θεού, έχοντες φόβο Θεού, γιατί αρχή σοφίας είναι φόβος Κυρίου. Σοφρόνος, δικαίος, όχι με τη δικαιοσύνη την ανθρώπινη, που είναι ως ρυπαρόν ημάτιον, αλλά με τη δικαιοσύνη του Θεού, που είναι ο λόγος του Θεού, υπακοή στο λόγο του Θεού. Δικαίος, σοφρόνος δικαίος και ευσεβώς, δηλαδή με απόλυτο φόβο Θεού. Να είμεθα τρέμοντες στο λόγο του Θεού. Γιατί ο φοβούμενος των Θεών δεν βλέπει, λέει η Γραφή, και καλά να το δούμε, είναι να το δούμε στο βιβλίο του Ισαΐα του προφήτου, αναφέρεται και καλό να το δούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θέλει κάμει αυτόν οξύνουν εις το φόβο του Κυρίου, ώστε δεν θέλει κρίνει πλέον κατά την θεωρία των οφθαλμών αυτού, ουδέ θέλει ελέγχει κατά την ακρόαση των οτίων αυτού, αλλά εν δικαιοσύνη θέλει κρίνει. Δεν θα κρίνει με αυτά που βλέπει και με αυτά που ακούει. Δεν θα κρίνει με βάση αυτά που του αρέσουν, επειδή τα βλέπει ή τα ακούει, ή με αυτά που θέλει, επειδή τα βλέπει, τα ακούει, ούτε με αυτά που νομίζει, με αυτά που βλέπει και ακούει. Αλλά θα κρίνει και θα αποφασίζει στη ζωή του, αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού, ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, θα αποφασίζει, όχι με αυτά που του αρέσουν, αλλά με αυτά που αρέσουν στο Θεό, όχι με αυτά που θέλει αυτός, αλλά με αυτά που θέλει ο Θεός, και όχι με αυτά που νομίζει αυτός, αλλά με αυτά που νομίζει ο Θεός, γνωρίζοντας με τα βεβαιότητας δια του Λόγου του Θεού ότι οι βουλές μας δεν είναι οι βουλές του Θεού, ούτε οι αποφάσεις μας είναι οι αποφάσεις του Θεού, η γνώμη μας είναι η γνώμη του Θεού. Αλλά όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν οι αποφάσεις μας, η γνώμη μας από τη γνώμη του Θεού και το θέλω μας από το θέλω του Θεού. Γι' αυτό εξητούμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, για να περπατάμε σε αυτό, ώστε να ζούμε δικαίως, σοφρόνος και ευσεβώς στον παρόντα αυτό αιώνα, προσμένοντες τον Κύριο, την επιφάνεια, τη μακαρία ελπίδα και την επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας, του Ιησού Χριστού, προσμένονται στην αρπαγή της Εκκλησίας. Και έτσι ζούμε ευαρέστως εις τον Θεό, γιατί πράττουμε τα ευάρεστα εις τον Θεό και φυλάττουμε τις εντολές Αυτού. Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητή Ελένη, για την ευκαιρία που μας έδωσες να αναφερθούμε σε τόσο ωραία πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού. Να διαβάσω και μία τελευταία ερώτηση του αγαπητού Σταύρου από τη Γερμανία. Είναι πολύ σοβαρή, γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Διαβάζω. Αγαπητέ αδελφέ, σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού. Θα ήθελα αν μπορείτε να μου απαντήσετε μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά και από τη δική σας εμπειρία στο εξής. Ποια θα πρέπει να είναι η στάση ενός πιστού απέναντι στη σύζυγό του που δεν έχει αναγεννηθεί, που δεν πιστεύει, η οποία έχει μακροχρόνιες έρηδες και διαμάχες με διάφορους ανθρώπους και ζητάει από το σύζυγό της να παίρνει το μέρος της όταν φιλονικεί με κάποιον. Γνωρίζω ότι ο πιστός άνθρωπος πρέπει να απέχει από μάχες και έρηδες. Τι γίνεται όμως στη λεπτή κατάσταση μεταξύ άνδρα και γυναίκας, όπου ο πιστός άνδρας πρέπει να αγαπά και να εκτρέφει και να περιθάλπει τη γυναίκα του, όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, να την υπηρετεί και να την υπομένει και να μακροθυμεί για αυτήν. Εδώ και πολλά χρόνια προσπαθώ να εξηγήσω στο σύζυγό μου ότι δεν είναι καλό να κρατάμε κακία και ότι πρέπει να συγχωρούμε τους ανθρώπους, τους εχθρούς μας,
αλλά αυτό την εξοργίζει και στρέφεται εναντίον μου. Έχω προσπαθήσει να μιλήσω με τους ανθρώπους που εχθρεύεται προσπαθώντας να δώσω κάποια λύση και έχω φέρει το πρόβλημά μου ενώπιον του Κυρίου πολλές φορές, ζητώντας του έλεος και σοφία. Αλλά το πρόβλημα εξακολουθεί να είναι πολύ συχνό και έντονο, με αποτέλεσμα αυτή η κατάσταση να έχει γίνει αιτία να χάνω την ειρήνη του Θεού μέσα μου. Γνωρίζω ότι είναι ο Σταυρός μου και ότι πρέπει να κάνω υπομονή μέχρι ο Κύριος να κάνει έκβαση, αλλά μέχρι τότε τι μου συμβουλεύετε να κάνω για να μην χάνω την ειρήνη του Θεού μέσα μου. Πολύ ωραία τα περιγράφεις, αγαπητέ αδελφέ. Σταύρο, είναι πολύ σημαντικό να μην χάνουμε την ειρήνη του Θεού μέσα μας. Πολύ σημαντικό. Η κατάσταση την οποία ζεις, μπορώ να συνειδητοποιήσω, έτσι πως μας την περιγράφεις, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και η δυσκολία έγκυται στο γεγονός ότι εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αλλά αυτό δεν μας εκπλήσει, γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός γράφει, μας πληροφορεί με τα πάσης βεβαιότητας από το Θεόπνευμα στο Λόγο Του, ότι άνεφε μου δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Υπάρχουν πράγματα λοιπόν που νομίζουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε και ενεργούμε και αποτυχάνουμε, και υπάρχουν πράγματα που αναγνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γνωρίζοντας ότι ό,τι και αν κάνουμε θα αποτύχει. Και στην πρώτη και στην δεύτερη περίπτωση βεβαιώνει το Λόγος του Θεού ο Θεόπνευστος, άνεφε μου δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Άρα λοιπόν, επειδή σε αυτή την περίπτωση, και όχι μόνο σε αυτή, αλλά ιδιαιτέρως σε αυτή την περίπτωση, πραγματικά εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, το μόνο που μας μένει, το μόνο που σου μένει, είναι να ζητήσεις βοήθεια από το Θεό, περπατώντας ακριβώς στα ίχνη του Χριστού μέσα από το Λόγο Του. Είναι λοιπόν μία φοβερή αγωνία που σε διακατέχει, μέρημνα, που σου αφαιρεί την ειρήνη του Θεού. Άρα εκείνο το οποίο ζητείτε είναι να έρθει η ειρήνη του Θεού μέσα σου. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας γράφει στην προς Φιλιππησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου στο 4ο κεφάλαιο και στο 6ο εδάφιο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν μέσα από το Λόγο του Θεού να περπατήσουμε στο θέλημα του Θεού, του αγαθών, του ευάρεστον και το τέλειο, για να απολαύσουμε και τα αποτελέσματα της δυνάμεως του Λόγου του Θεού, γιατί ο Λόγος του Θεού ενεργείται μεταξύ των πιστευόντων. Θα περπατήσουμε λοιπόν διαπίστεως στο Λόγο του Θεού, ώστε να δούμε να ενεργείται ο Λόγος του Θεού σε εμάς που τον πιστεύουμε, αγαπητέ αδερφέ. Διαβάζω λοιπόν το 6 εδάφιο από το 4ο κεφάλαιο. Μη μεριμνάτε περί μηδενός. Σε έχεις μια αγωνία. Μεριμνά συνέχεια. Αγωνίζεσαι. Και ο Θεός λέει σταμάτα τώρα. Μην κάνεις τίποτα. Μην αγωνιάς. Μην φροντίζεις περί πραγμάτων για τα οποία δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αλλά έλα να σου πει ο Λόγος του Θεού, έλα να μας πει ο Χριστός τι πρέπει να κάνουμε. Σε αυτή την μέρημνά σου, την ανησυχία σου, το φόβο σου, την αγωνία σου, την αποτυχία σου, το σταυρό σου. Όπως πολύ καλά λες. Μη μεριμνάτε λοιπόν περί μηδενός. Αλλά για κάθε πράγμα που σε απασχολεί, πήγαινε με λεπτομέρειες και γνώρισέ το στον Θεό με τευχαριστίας για τις προσευχές και τις δεήσεως. Δηλαδή, τώρα θα πάμε να ζητήσουμε βοήθεια από το Θεό. Πήγαινε λοιπόν στο ταμείο σου, μόνος σου, εκεί που θα σου αποκαλυφθεί ο πατέρας σου, γιατί μόνο εκεί αποκαλύπτεται το πατέρας, εν το κρυπτό και ανταποδίδει εν το φανερό. Άρα λοιπόν εμείς αυτό θέλουμε, την ανταπόδοση του Θεού εν το φανερό, καθώς θα τον πλησιάσουμε και θα μας αποκαλυφθεί εν το κρυπτό. Και μάλιστα με τα βάσεις, με τα πάσης βεβαιότητος, ότι πράττουμε το θέλημά του, άρα μας ακούει ό,τι και να πούμε. Και αν ξέρουμε ότι μας ακούει, ξέρουμε ότι θα μας απαντήσει κιόλας. Πήγαινε λοιπόν στο ταμείο, αλλά προηγούμενα τακτοποιήσουμε το Θεό. Μετανόησε,
ζήτησε συγχώρηση από το Θεό για όλα όσα δεν έχεις εξομολογηθεί και δεν έχεις μετανοήσει. Ζήτησε του να σου αποκαλύψει και αυτά που δεν έχεις καταλάβει και τα οποία είναι λάθη και αμαρτίες, ίσως και παραβάσεις και ανομίες και αδικίες. Και τα ζήτα το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει από πάσης αμαρτίας. Αφού όμως προηγούμενα, για να είναι πραγματικότητα ότι ο Θεός σου συγχωρεί τις αμαρτίες, φέρε στο μυαλό σου όλους όσους έχουν κάτι εναντίον σου ή έχεις εσύ κάτι εναντίον τους, συγχώρεσέ τους εξ όλης της καρδίας σου και προσευχήσου στον Θεό να τους ευλογήσει ο Θεός πολύ πιο πολύ από σένα. Και αυτή η προσευχή μετευχαριστίας δια της δεήσεως και της προσευχής, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, και στη συνέχεια όταν πια θα έχουν φύγει όλα τα εμπόδια ανάμεσα σε σένα και στο Θεό, δίπλα σου θα είναι μεσίτης ο Ιησούς Χριστός που θα προσεύχεται για σένα, αλλά και ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας που κατοικεί εντός σου. Γι' αυτό πληρώσου και με Πνεύμα Άγιο, ώστε όλα να έρθουν στην ευλογημένη αυτή παρουσία του Θεού, και τότε αυτά που μας έγραψες με μεγαλύτερες λεπτομέρειες φέρτα ενώπιον του Θεού δια της δεήσεως και της προσευχής, αλλά με Πνεύμα ευχαριστίας, γιατί σ' ακούει ο Θεός και είναι έτοιμος να επέμβει. Πόσες φορές θα το κάνεις αυτό? Εγώ θα έλεγα όσες χρειαστεί, γιατί έχουμε χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να απολαύσουμε την επαγγελία του Πατρός. Και τότε θα έρθει αυτό που σου λείπει. 7 εδάφιο. Η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, κάθε λογική ανθρώπινη, θα έρθει να διαφυλάξει τις καρδιές σου από ανήσυχες σκέψεις και τα διανοήματά σου από ανήσυχες, μάλλον την καρδιά σου από ανήσυχες βουλές, επιθυμίες. Σε διαφυλάξει, γιατί η καρδιά επιθυμεί, θυμώνει, αγριεύει, απογοητεύεται, απελπίζεται. Θα διαφυλάξει λοιπόν η ειρήνη του Θεού την καρδιά σου από βουλές ξένες, αλλά και τα διανοήματά σου, τη σκέψη σου, από αποφάσεις που δεν είναι από το Θεό και ενέργειες που δεν είναι από το Θεό. Η ειρήνη του Θεού λοιπόν θα έρθει και θα διαφυλάξει την καρδιά σου και τα διανοήματά σου δια του Ιησού Χριστού. Και τότε όσα είναι αληθινά, όσα είναι σεμνά, όσα είναι δίκαια, όσα είναι καθαρά, όσα είναι προσφυλή, όσα είναι έφημα, αν υπάρχει κάποια αρετή και αν υπάρχει κάποιος έπαινος, τα αυτά συλλογίζεστε. Άρα λοιπόν να αρχίζεις να συλλογίζεσαι πια για τη γυναίκα σου, εάν υπάρχει αρετή ή έπαινος, αυτά. Είναι μη συλλογίζεσαι για τη γυναίκα σου τα κακά, αλλά τα καλά. Μη συλλογίζεσαι για την κατάσταση που ζεις τα κακά, τα κακά τα έδωσες στο Θεό. Τα παρέδωσες, καθώς εξομολογήθηκες με τευχαριστίες δια της δεήσεως και της προσευχής, τα παρέδωσες στο Θεό. Εκεί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και ευχαριστείς στο Θεό και σκέφτεσαι όλα τα καλά που βλέπεις στις σχέσεις σου με τη γυναίκα σου, στην οικογένειά σου, στις συζητήσεις σου, μόνο το αγαθό σκέφτεσαι. Γιατί δεν σκέφτεσαι τα κακά? Γιατί τα έχεις παραδώσει στο Θεό. Ας σκεφτεί ο Θεός πια γι' αυτά. Θα σκεφτεί ο Θεός πια γι' αυτά. Εσύ θα σκέφτεσαι για τα αγαθά. Δεν μπορεί να μην υπάρχει αγαθόν στην οικογενειακή σου ζωή. Παραδείγματος χάρη να είναι καλή μητέρα, να είναι καλή σύζυγος, να σ' αγαπάει. Λέω, να σκέφτεσαι μόνο τα αγαθά και να ευχαριστείς τον Θεό για τα αγαθά. Όλα αυτά που σ' απασχολούν και σε στενοχωρούν, πάψε να τα συλλογίζεσαι. Γιατί τα έχεις δώσει στον Θεό. Τα χάρισες, τα αφιέρωσες στον Θεό. Τα πήρε ο Θεός. Τα πήρε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Αλλά ακόμη και εκείνα τα οποία εμάθατε και παραλάβατε και ακούσατε και είδατε από μένα, από το Λόγο του Θεού, τα αυτά πράτετε. Και πρόσεξε πια τι θα πράτεις. Ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Θα την αγαπάς, θα τη φροντίζεις, θα την περιθάλπτεις, δεν θα της χαλάς χατήρι,
σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Θα προσεύχεσαι για αυτήν. Θα την υπηρετείς. Θα της δείχνεις την αγάπη σου, την καλοσύνη σου, την πίστη σου, την ελπίδα σου. Θα της δείχνεις τον Χριστό. Πώς θα συμπεριφερόταν δηλαδή ο Χριστός στη γυναίκα σου, εάν ήταν εν τη ζωή αυτή, στη γη. Έτσι θα συμπεριφέρεσαι κι εσύ. Γιατί έτσι σου λέει ο Θεός, να αγαπάς τη γυναίκα σου όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Πώς συμπεριφέρεται ο Χριστός στον άπιστο που αγαπάει. Είναι μακρόθυμος, πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος, ικτήρμων, συγχωρητικός. Και έτσι θα έρθει ένα πάρα, θα ενεργηθεί ο Λόγος του Θεού και θα έρθει ένα πάρα πολύ σοβαρό αποτέλεσμα στη ζωή σου. Ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σου. Υπάρχει ολότερο πράγμα από το Θεός της ειρήνης να είναι μαζί σου. Και ο Θεός της ειρήνης πώς θα ενεργήσει στη ζωή σου. Λέγει λοιπόν στην επιστολή του προς Θεσσαλονικής ο Απόστολος Παύλος. Διαβάζω από τη Δευτέρα επιστολή προς Θεσσαλονικής και από το 3ο κεφάλαιο και το 16 εδάφιο. Αυτός ο Θεός της ειρήνης θα σας δώσει την ειρήνη του διαπαντός εν παντή τρόπο. Αλλά και επιπλέον ότι αυτός ο Θεός της ειρήνης, διαβάζω από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονική, τελευταίο κεφάλαιο και 23 εδάφιο, θα σας αγιάσει ολοκλήρως και θα διατηρήσει ολόκληρο το πνεύμα, την ψυχή σας και το σώμα σας άμεμπτο μέχρι την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Άρα θα είναι μαζί σου και θα σε αγιάζει στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα, που μόνο ο Θεός της ειρήνης μπορεί να το κάνει αυτό, στην πορεία του ανθρώπου που ταλαιπωρείται από μέρημνες και από δύσκολες καταστάσεις. Και όταν ο άνθρωπος, πεφυλαγμένος δια του Ιησού Χριστού, στην καρδιά του και στους διαλογισμούς του και αγιαζόμενος από το Θεό της ειρήνης, τότε έρχεται ο Θεός και ενεργεί θαυμαστά, αποκαλύπτοντας το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον στους ανθρώπους, οι οποίοι δέχονται, εξητούν να βασιλεύει στη ζωή τους ο Θεός της ειρήνης. Έτσι λοιπόν λέγει στην επιστολή του ο Αποστόλος Παύλος προς Εβραίους, ο δε Θεός της ειρήνης, στο γιώτα γάμα κεφάλαιο και στο 20 εδάφιο, 21 εδάφιο, θα σας καταρτήσει εις πάνεργον αγαθών για να εκτελείτε το θέλημα αυτού. Θα αρχίσει λοιπόν να σε διδάσκει, και αυτό είναι θαυμαστό αγαπητέ αδερφέ Σταύρο, θα σε καταρτίζει εις πάνεργον αγαθών, συγκεκριμένα για τη γυναίκα σου, για να μπορείς να εκτελείς το δικό του θέλημα, ενεργώντας μέσα σου το ευάρεστον ενώπιον αυτού δια του Ιησού Χριστού. Καθώς θα ενεργεί μέσα σου, τι είναι αυτό που αρέσει στο Θεό, με αυτόν τον τρόπο θα σε καταρτίζεις το θέλημά του, ώστε να μπορείς να το εκτελείς. Θα σου φανερώνει, θα σε διδάσκει πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι στη γυναίκα σου ο Θεός της ειρήνης. Δόξα στο Θεό. Θα είσαι διδακτός του Πνεύματος του Αγίου. Θα είναι διδάσκαλος ο Χριστός σε κάθε κατάσταση δύσκολη που αντιμετωπίζεις από εκείνη τη στιγμή και έπειτα με τη γυναίκα σου. Θα σου αποκαλύπτει ο Θεός, θα σε καταρτίζει ο Θεός, καθώς θα ενεργεί μέσα σου το ευάρεστον ενώπιον του δια του Ιησού Χριστού για το τι πρέπει να κάνεις, και θα σου δίνει και τη δύναμη να το κάνεις. Και τότε ο Θεός της ειρήνης, για τον οποίο μου μίλησες,
λέγει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, ταχαίως θα συντρίβει το σατανά υπό τους πόδα σου. Θέλει όμως ο Θεός, 19 εδάφιο Ιώτα Σίγμα Τάφη κεφάλαιο, να είστε σοφοί μεν εις το αγαθόν, ακέραιοι δε εις το κακόν. Σοφοί με τη σοφία που θα σου δίνει ο Θεός. Καθώς θα σε καταρτίζει στο θέλημά του το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειο και θα σου δίνει και τη δύναμη να το εκτελείς. Θα είσαι λοιπόν σοφός εις το αγαθόν, αλλά πρόσεξε να παραμένεις και ακέραιος εις το κακόν. Δηλαδή μην παρασυρθείς από το κακό και αμαρτήσεις, αλλά να παραμένεις ακέραιος εις το κακόν, ώστε ο Θεός της ειρήνης ταχαίως να συντρίβει το σατανά, να συντρίψει το σατανά υπό τους πόδα σου και να σου δώσει νίκη και θριάμβο. Οι συνταγές του Λόγου του Θεού είναι δοκιμασμένες. Οι οδηγίες μέσα από το Λόγο του Θεού είναι βέβαιες και ασφαλείς. Αγαπητέ αδερφέ Σταύρο, γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μπορεί να μας πει με τα βεβαιότητας «Μη φοβού, μόνο πίστευε». Και ακόμη μπορείς να μας πει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Χαίρετε και πάλιν θέλω υπή χαίρετε. Χαίρετε, να το διαβάσω λιγάκι, από μέσα. Χαίρετε και πάλιν θέλω υπή χαίρετε. Γιατί, κατά πάντα ευχαριστείτε, γιατί τούτο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Το διαβάζω λοιπόν από την επιστολή την πρώτη του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, τελευταίο κεφάλαιο και 16 εδάφιο. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε. Γιατί, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Άρα λοιπόν μη φοβού, μόνο πίστευε. Χαίρου και αγάλου, γιατί ο Θεός θα ενεργήσει. Μη φοβού, ο Θεός θα κάνει μεγαλεία. Αλλά σε ποιον? Στον άνθρωπο που περπατάει στα ίχνη του Χριστού, μέσα στο Λόγο του Θεού, στη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να μας στείλει email με τα θαυμάσια που θα κάνει ο Θεός στη ζωή σου, αγαπητέ μου αδελφέ Σταύρο. Εδώ όμως η ώρα μας πέρασε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος και εμείς σας ευχόμεθα με πολύ αγάπη Χριστού μέσα από την ψυχή μας, ο Κύριος ο Θεός μας να σας ευλογεί πάντοτε, όλους πλούσια και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.